Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή προσήλθε σε αυτή τη συζήτηση με καθαρές θέσεις, με μια συνεκτική και ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία κατά τη γνώμη μας έχει τύχει πλατιάς αποδοχής, με δεδομένο ότι τα κριτήρια που θέτει ανταποκρίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτά που υπάρχουν και στη διεθνή πρακτική, ανταποκρίνεται και στην κοινή λογική, ότι όποιος με την ψήφο του καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις πρέπει να υφίσταται και τις συνέπειες, τις όποιες συνέπειες αυτής της πολιτικής επιλογής. Αντιμετωπίσαμε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς τακτικισμούς, χωρίς σκοπιμότητες και με στόχο την εξέβρεση μιας λύσης που θα διευκολύνει πραγματικά τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ή σπουδάζουν, που έχουν δεσμούς με τη χώρα, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής, ιδιαίτερα εκείνοι οι νέοι και οι νέες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Και όταν λέμε έφυγαν, θέλουμε να το επαναλάβουμε, τους έδιωξαν οι κυβερνήσεις με την πολιτική τους, γιατί ούτε η μετανάστευση, ούτε η προσφυγιά είναι φυσικό φαινόμενο. Και ορισμένοι που βγάζουν κορώνες σήμερα υπέρ των αποδήμων, ας κάνουν την αυτοκριτική τους πρώτα για το ότι με την πολιτική τους έδιωξαν όλον αυτόν τον κόσμο τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε και είχαμε τη δυνατότητα να κοιτάμε στα μάτια αυτόν τον κόσμο, γιατί το ΚΚΕ δεν συγκαταλέγεται σε εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που ευθύνεται με την πολιτική τους για το ότι αυτός ο κόσμος βρέθηκε στο εξωτερικό. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια που έφυγαν, ευθύνονται που δεν επιστρέφουν, όπως επίσης ευθύνονται και για το γεγονός ότι μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες, που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με φορολογικά ζητήματα, με άλλα ζητήματα, όχι μόνο διαιωνίζονται, αλλά χρόνο με το χρόνο αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Όπως επίσης ευθύνονται αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια για το ότι, αν και είχαν τη δυνατότητα, δεν ρύθμισαν το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, γιατί τότε δεν συνέφερε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στον πάλε ποτέ δικοματισμό, στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Από αυτή την άποψη, η διευκόλυνση των αποδήμων να ασκούν το δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως πλυντήριο ευθυνών για αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και για εκείνες τις κυβερνήσεις που όχι μόνο ευθύνονται για τη μετανάστευση αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αλλά και παλιότερα, αλλά ευθύνονται και για μια σειρά ζητήματα, προβλήματα που τους απασχολούν, προβλήματα που έχουν καταγραφτεί πάρα πολλές φορές σε ομόφωνα ακόμη πορίσματα της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής, προβλήματα όμως που παραμένουν άλυτα, ανεκπλήρωτα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ως ΚΚΕ προτείναμε μια λύση που απ' τη μια θα διευκολύνει για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, από την άλλη όμως θα αποτρέπει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, δεν έχουν πραγματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα και κυρίως, και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το πιο σημαντικό, δεν θα υποστούν και τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Και εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Υπήρχε και υπάρχει ο κίνδυνος αλλίωσης του εκλογικού σώματος? Δυστυχώς υπήρχε. Και υπήρχε γιατί στο ελληνικό δίκαιο ισαγένειας κυριαρχεί ακόμη και σήμερα το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, το οποίο κανένα κόμμα πλην ΚΚΕ δεν θέτει ζήτημα άμεσης αλλαγής. Αυτό το δίκαιο έχει ως αποτέλεσμα όσοι έχουν ακόμη και μια πολύ μακρινή ελληνική καταγωγή, αρκεί από έναν μακρινό πρόγονο να μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Και αυτή η κτήση της ηθαγένειας συνεπάγεται αυτόματα και την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και άρα το δικαίωμα της ψήφου για πολλές χιλιάδες ακόμη που μπορεί τώρα να μην είναι στους εκλογικούς καταλόγους, που όμως δυνητικά μπορούν να εγγραφούν στο μέλλον. Αυτοί οι άνθρωποι,
αν και κατάγονται από την Ελλάδα, αν και αγαπούν την Ελλάδα, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, εντούτοις, λόγω της μακρόχρονης διαμονής του στο εξωτερικό, οι περισσότεροι μπορεί να έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, να είναι απόγονοι παλιών μεταναστών, έχουν αντικειμενικά ενσωματωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών, έχουν συνδέσει τη ζωή και το μέλλον τους με αυτές τις κοινωνίες και το πιο σημαντικό, διαμορφώνουν κριτήριο και πολιτική συνείδηση με βάση την πραγματικότητα και τις εξελίξεις σε αυτές τις χώρες. Ρωτήσαμε στην ακρόαση φορέων για ποιο λόγο, αν και στις ευρωεκλογές υπήρχε η δυνατότητα ψήφου όλων των αποδήμων στις χώρες διαμονής, στις χώρες εννοείται των μελών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η δυνατότητα έγινε χρήση από ένα περιορισμένο αριθμό. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση, είναι χαρακτηριστική. Η απάντηση είναι ότι παραδείγματος χάρη στη Γερμανία προτίμησαν να πάρουν μέρος στις γερμανικές ευρωεκλογές αντί στις ελληνικές ευρωεκλογές. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι αυτοί οι άνθρωποι αντικειμενικά, δεν λέω είναι σωστό λάθος, είναι αντικειμενικό και λογικό, έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τις εξελίξεις σε μία άλλη χώρα. Γι' αυτό το λόγο ξαναλέμε ότι έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια για να σταματήσει αυτός ο αναχρονισμός στο δίκαιο της ηθαγένειας που επιτρέπει σήμερα να μπει κάποιος και να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου, γιατί είναι αυτόματη αυτή η διαδικασία και δεν παρεμβάλλονται στάδια και ούτω καθεξής. Οι προτάσεις όλων των άλλων κομμάτων, οι αρχικές προτάσεις όλων των άλλων κομμάτων, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές, στηρίζονταν σε αυτό το δίκαιο του αίματος. Η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ, η Ελληνική Λύση, σίγουρα το λένε άλλωστε, ότι πρέπει να ψηφίζουν όλοι ανεξάρτητα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Το ίδιο λέει και το Μέρα 25, ότι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά να ψηφίζουν με βάση αυτό το δίκαιο του αίματος. Όμως και η αρχική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση και ανέπτυξε και ο κύριος Κατρούγκαλος πριν, στηριζόταν ως ένα βαθμό σε αυτό το δίκαιο της ηθαγένειας. Έστω και αν αυτό αφορούσε έναν περιορισμένο αριθμό βουλευτών και χωρίς προσμέτρηση στο εκλογικό συσχετισμό. Όμως άνοιγε μια επικίνδυνη κερκόπορτα. Και μάλιστα δινόταν αυτό το δικαίωμα με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που είναι ο ορισμός της αποπολιτικοποίησης, που υποτιμά τις κοινωνικές και πολιτικές διαφορές που υπάρχουν και μέσα στην ίδια την ομογένεια και καλλιεργεί την άποψη ότι η ομογένεια πρέπει να εκπροσωπείται ως τέτοια στο ελληνικό κοινοβούλιο, ενώ εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δεσμούς είναι κομμάτι του ελληνικού λαού με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που και ο ίδιος ο ελληνικός λαός έχει και από αυτή την άποψη πρέπει έτσι να εκπροσωπείται. Η πρόταση του ΚΚΕ είχε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν αυτό ακριβώς, η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών και όχι απλά ενός ψυχικού δεσμού που μπορεί να υπάρχει, όμως δεν αρκεί. Αλλά να υπάρχει η ενεργητική σχέση του πολίτη με το κράτος που ακόμη και στον πυρήνα της αστικής αντίληψης για το δικαίωμα της ψήφου υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αυτοί οι πραγματικοί δεσμοί κάπως έπρεπε να αποτυπωθούν. Να αποτυπωθεί δηλαδή ότι όποιος με την ψήφο του θα καθορίσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την παιδεία, με τη φορολογία, με τις πολιτικές εξελίξεις, ότι θα πρέπει να υφίσταται και ο ίδιος τις συνέπειες αυτών των πολιτικών επιλογών. Αυτό αντικειμενικά, μόνο στο επίπεδο των φορολογικών υποχρεώσεων, μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαπιστωθεί. Και εδώ δεν μιλάμε για απόδοση δικαιώματος, επειδή υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση. Δεν μιλάμε για τους 500ομέδυμνους και τους 300ομέδυμνους της αρχαίας Αθήνας. Εδώ μιλάμε για την πιστοποίηση των πραγματικών δεσμών, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τον τόπο διαμονής. Ο δεύτερος άξονας ήταν η ύπαρξη ενός ανώτατου χρόνου απουσίας από τη χώρα ή το αντίστροφο ενός ελάχιστου χρόνου παρουσίας στη χώρα. Όταν μιλάμε για τα 35 χρόνια, δεν μιλάμε για τα χρόνια απουσίας από την Ελλάδα, γιατί όντως κάποιος μπορεί να έφυγε πριν 40 ή πριν 45 χρόνια. Μιλάμε για το χρονικό όριο των 35 χρόνων
μέσα στο οποίο όριο πρέπει να διαπιστωθεί και η διετία της παραμονής στη χώρα. Αυτό είναι τα 35 χρόνια. Και εδώ υπήρχε το εξής πρόβλημα και τέθηκε αυτός ο όρος. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε κάνει ποτέ, μα ποτέ, απογραφή πόσοι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό και πότε έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Παρά το γεγονός ότι εμείς ως ΚΚΕ σε παρόμοιες διακομματικές επιτροπές που γίνονταν στο παρελθόν ζητάγαμε να υπάρχει το στοιχείο της απογραφής. Ούτε αυτό δεν καταφέρατε να κάνετε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε καν το ελάχιστο την απογραφή πόσοι ζουν στο εξωτερικό και πότε έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο τρίτος άξονας ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία που θέσαμε, ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, κάτι που εγγυάται και την εγκυρότητα της ψήφου, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της εγκυρότητας της ψήφου. Εγγυάται η αυτοπρόσωπη παρουσία, την ουσιαστική πολιτική συμμετοχή αυτών των ανθρώπων σε μια εκλογική διαδικασία, κόντρα σε όλες αυτές τις μοντέρνες θεωρίες της ψηφιακής και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας που έχουν γίνει πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια και σε όλα τα κόμματα. Η συμμετοχή όμως σε μια εκλογική διαδικασία, η συμμετοχή σε ένα κόμμα, η συμμετοχή ακόμη και σε ένα συνδικάτο δεν μπορεί να είναι πατάω ένα κουμπί, κάνω ένα like ή ταχυδρομώ ένα φάκελο. Σημαίνει συζήτηση, σημαίνει συμμετοχή, σημαίνει αντιπαράθεση και αυτό δεν μπορεί να γίνει με όρους επιστολικών ή ηλεκτρονικών ψήφων και όλα αυτά τα δίθεν μοντέρνα που λανσάρονται το τελευταίο διάστημα και που όπου και αν εφαρμόστηκαν δεν βελτίωσαν και την ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν ζηλεύουμε για παράδειγμα εμείς τη δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που δεν ψηφίζει ουσιαστικά, δεν εκλέγει πρόεδρο ούτε το 20%. Τέλος, τονίσαμε την ανάγκη τα κριτήρια αυτά να θωρακιστούν και συνταγματικά. Θεωρούμε ότι αυτό σε ένα βαθμό επιτεύχθηκε με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 54 στο πλαίσιο της τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης. Εδώ παραμένει στην αιτιολογική έκθεση ότι μιλάμε για ερμηνευτική δήλωση. Δεν είναι ερμηνευτική δήλωση, είναι συνταγματική διάταξη που προσθέθηκε με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση και πρέπει να διορθωθεί. Αυτή η πρόταση του ΚΚΕ δεν ήταν κάποια δική μας εφεύρεση ή επινόηση. Απορρέει από τη διεθνή πρακτική και την νομοθεσία άλλων χωρών, την οποία εδώ ορισμένοι συστηματικά αγνοούν. Είπε η εκπρόσωπος του Κινάλ για τους φράχτες, για τους φραγμούς, για τα κριτήρια κτλ. Μα αυτό είναι η διεθνής πρακτική. Όλες οι χώρες τις οποίες επικαλείστε για άλλα ζητήματα, για να εφαρμόζουν τα αντιλαϊκά μέτρα, εφαρμόζουν τέτοια κριτήρια. Αλλά όλος τυχαίως το αγνοείται μόνο όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να μπουν για την ψήφο των αποδήμων. Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την ψήφο των δικών τους αποδήμων βάζουν αντίστοιχα κριτήρια τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πιο αυστηρά από τα κριτήρια που μπαίνουν στο παρόν σχέδιο νόμου, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Ιρλανδία που για ευνόητους λόγους απαγορεύουν εντελώς την ψήφο των δικών τους αποδήμων στις χώρες διαμονής. Επίσης, αυτά τα κριτήρια απορρέουν από την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αναφέρθηκε πριν η υπόθεση Σιταρόπουλου με την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε η ίδια τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Υπάρχει η υπόθεση Μελιντσέκο, όπου λέει ότι η δυνατότητα αποκλεισμού όσων δεν κατοικούν στο κράτος δικαιολογείται για λόγους όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ένας υπήκος που δεν κατοικεί εντός του κράτους δεν θίγεται άμεσα από τις πράξεις των πολιτικών οργάνων που καλείται να εκλέξει και ότι γενικότερα δεν επηρεάζεται τόσο άμεσα ή διαρκώς από τα καθημερινά προβλήματα της χώρας. Να λοιπόν από πού απορρέουν τα κριτήρια τα οποία τίθενται και στο σχέδιο νόμου. Θα υπάρξουν ενδεχομένως ορισμένες αδικίες, δηλαδή να μείνουν εκτός ρύθμισης ψηφοφόροι, αν και έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα. Ναι, μπορεί να υπάρξουν.
κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, όμως η αδικία αυτή είναι πολύ μικρότερη από τη αδικία που θα υπήρχε αν δεν έμπαιναν καθόλου τέτοια κριτήρια. Γιατί σκεφτείτε τι κλίμα θα δημιουργούνταν και εναντίον των ίδιων των αποδήμων αν σε οριακές καταστάσεις εκλογικά αποτελέσματα κρίνονταν από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τη χώρα και πώς αυτό θα υπονόμευε την όλη διαδικασία και θα τροφοδοτούσε επικίνδυνες λογικές ή μέσα και ή έξω. Αυτό αποφεύγεται θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια. Και όσον αφορά το ΚΚΕ, το γεγονός ότι λειτουργούμε στη βάση αρχών προκύπτει και από το εξής. Το φέραμε σαν παράδειγμα και στην Επιτροπή. Υπάρχει μια κατηγορία αποδήμων με τους οποίους το κόμμα μας έχει ισχυρότατους δεσμούς, δεσμούς αίματος. Είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, είναι οι απόγονοί τους, γιατί οι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Με την πρόταση που κάναμε, η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων μένει εκτός. Όμως συνειδητά κάναμε αυτή την επιλογή, γιατί δεν λειτουργούμε με σκοπιμότητες ή με μικροκομματικά κριτήρια. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητάμε σήμερα ενσωματώνει βασικά κριτήρια που είχαμε θέσει σε αντίθεση με το νομοσχέδιο που είχε μπει στη διαβούλευση. Αυτό που είχε μπει στη διαβούλευση, κατά τη γνώμη μας, είχε σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, προέβλεπε όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις μόνο την κατοχή αφημί, ενώ σήμερα προβλέπεται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κτλ. Προβλέπει το σημερινό νομοσχέδιο πιστοποίηση με δημόσια έγγραφα, ενώ αυτό που τέθηκε στη διαβούλευση μιλούσε για πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο μπορούσε να είναι ό,τι να είναι. Όπως επίσης προβλέπει ότι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα γίνεται για ένα χρονικό διάστημα και ότι μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, το οποίο συμφωνούμε να είναι και πιο περιορισμένο, θα γίνεται επανέλεγχος των κριτηρίων για το αν υπάρχει εκπλήρωση μετά από ένα χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω βελτιώσεις. Αναφέρθηκα ήδη στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 54. Θέσαμε το ζήτημα των υπουργικών αποφάσεων. Καταρχήν, κάποιες υπουργικές αποφάσεις δεν χρειάζεται καν να υπάρχουν. Για παράδειγμα, υπάρχει υπουργική απόφαση, πρόβλεψη υπουργικής απόφασης, την οποία την επισημαίνει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για τη δυνατότητα κατάθεσης των εγγράφων στις προξενικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να υπάρχει ως πρόβλεψη στον νόμο. Ιδιαίτερα για ορισμένες περιπτώσεις κάτω των 30 που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα του τάξης. Όμως, επειδή όντως μιλάμε για μια καινούρια διαδικασία με πολλά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στο μέλλον, δεν μπορεί να υπάρχει μια γενική εξιοδότηση στον Υπουργό να λύνει τέτοια ζητήματα, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη μιας Επιτροπής της Βουλής στη βάση των 2/3, προκειμένου να υπηρετείται και η συνταγματική πρόβλεψη που υπάρχει και η επιταγή για τα 2/3. Τελειώνω με το εξής, κύριε Πρόεδρε. Επειδή από χθες, φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει και σήμερα, περισσεύει και η Εθνική Ομοψυχία και η Εθνική Συνένεση και με αφορμή το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και με αφορμή τη σημερινή συζήτηση, εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ομοψυχία από μας δεν υπάρχει σε μια πολιτική γενικά που φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό, σε μια πολιτική που διώχνει εργαζόμενους φοιτητές στο εξωτερικό, σε μια πολιτική η οποία ακουμπά το συμφέρον του ελληνικού λαού, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σε συμμαχίες τύπου ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών και ούτω καθεξής. Διέξοδος είναι η ανατροπή αυτής της πολιτικής και οι Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού έχουν κάθε συμφέρον να αγωνιστούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.